Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα σήμερα, για το οποίο νομίζω δεν έχουμε ασχοληθεί άλλη φορά συγκεκριμένα σε ένα ολόκληρο βίντεο για αυτό το θέμα. Μια νεαρή κοπέλα μας γράφει και ρωτάει τα ακόλουθα. Γράφει τα ακόλουθα. Αγαπημένη μου Θέκλα, σε παρακολουθώ φανατικά και το τελευταίο διάστημα διαβάζω το βιβλίο σου «Έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος». Σε εκτιμώ βαθιά και θεωρώ πως έχω βοηθηθεί ουσιαστικά από τα βίντεο σου. Σε ευχαριστώ, αγάπη μου. Ούσα συνδομήτρια στο κανάλι σου, στο YouTube, αποφάσισα να μοιραστώ και εγώ μαζί σου τη δική μου ιστορία. Είμαι μια κοπέλα 20 ετών, φοιτήτρια και εδώ και αρκετά χρόνια, από την προεφηβεία μου σχεδόν, δηλαδή πρωτού μπει στην εφηβεία η κοπέλα, από τα 9, 10, 11 της χρόνια, παλεύω με αυτό που λέμε daddy issues, θέματα με πατέρα. Το να της αρέσουν δηλαδή οι μεγαλύτεροι άνδρες, να την ελκύουν ερωτικά οι μεγαλύτεροι άνδρες. Για την ιστορία, οι γονείς μου χώρισαν όταν ήμουν 3 και με μεγάλωσε ουσιαστικά η άκρος παρεμβατική και συντηρητική γιαγιά μου. Γύρω στα 15 μου περίπου συνειδητοποίησα την έλξη που ένιωθα για τους ώριμους άνδρες, αυτούς που ήταν από 1 έως 3 δεκαετίες μεγαλύτεροι από μένα, δηλαδή από 10 μέχρι 30 χρόνια μεγαλύτεροι. Και ξεκίνησα να συνάπτω σχέσεις, αρχικά πλατωνικές και μετά από την ενηλικίωση μου ολοκληρωμένες μαζί τους. Κάθε φορά που σε αυτό το διάστημα προσπάθησα να βρεθώ ερωτικά με κάποιο συνομήλικο μαγόρι, πάθαινα ένα απίστευτο μπλοκάρισμα και νιώθω, όπως λέω χαρακτηριστικά, σαν γκέι άντρας που πηγαίνει με γυναίκα, δηλαδή ότι κάνεις κάτι εντελώς έξω από τη φύση σου. Ίσως η παρομοίωση αυτή να εμπεριέχει υπερβολή, αλλά τη διατυπώνω προσπαθώντας να αποτυπώσω αυτό που βίωνα. Ωστόσο, ακόμα και όταν ερχόμουν αντιμέτωποι με τους άντρες της προτίμησής μου, πολλές φορές στην αρχή πάλι μπλόκαρα, γιατί μου ήταν δύσκολο να κάνω μέσα μου τη σύνδεση ανάμεσα στην εγκεφαλική έλξη που ένιωθα για αυτά τα άτομα και τη σωματική πραγμάτωση αυτής. Επίσης, δεν ήταν λίγες οι φορές που εκτός από άντρες μεγαλύτερους επέλεγα και ανθρώπους μη συναισθηματικά διαθέσιμους. Έχω ξεκάθαρα στο μυαλό μου 3 περιπτώσεις δεσμευμένων, 2 περιπτώσεις ανθρώπων που ασκούσαν επαγγέλματα τα οποία απαιτούσαν ταξίδια στο εξωτερικό και πολλών άλλων players, δηλαδή παιχτών, που κάθε άλλο παρά αγάπη και εγκύτητα ήταν πρόθυμοι να μου δώσουν. Σε αυτό το σημείο να αναφέρω πως εδώ και 1,5 χρόνο κάνω συμβουλευτική με μία ψυχολόγο που εκτιμώ ιδιαίτερα και αισθάνομαι πολύ αρμονική τη σύνδεση μεταξύ μας. Ωστόσο, έχω αρχίσει να σκέφτομαι πως ίσως η ψυχοθεραπεία θα με βοηθούσε πολύ περισσότερο να σπάσω αυτό τον φαύλο κύκλο αναζήτησης του γονεϊκού προτύπου μέσα από τις ερωτικές μου σχέσεις. Δηλαδή το να κάνεις ψυχοθεραπεία παρά απλή συμβουλευτική. Επίσης, ένα ακόμη εντός εισαγωγικών παράπονο που έχω από την ψυχολόγο μου είναι πως δεν μου επισήμανε ποτέ διακριτά τον κακοποιητικό ρόλο που έπαιξαν αυτοί οι μεγαλύτεροι σύντροφοι στη ζωή μου την περίοδο της ανηλικότητας μου. Ακόμη και σήμερα αποφεύγει να μου υπογραμμίσει την νοσηρότητα που ενυπάρχει σε πολλές από τις επιλογές μου και αντιθέτως αισθάνομαι ότι προσπαθεί να με απανοχοποιήσει ως προς αυτές. Πιστεύω πως χρειάζομαι μια ψυχοθεραπευτική σχέση όμοια με εκείνη που περιγράφεται στο βιβλίο σου, μια σχέση που θα μπορεί να μου προσφέρει αυτή την καταπραγματική γονεϊκότητα που έχω ανάγκη. Σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου, θα χαρώ πολύ να σε ακούσω να τοποθετήσεις σχετικά με το θέμα που τόσο με απασχολεί. Καταρχάς να πω ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας. Λες ότι κάνεις συμβουλευτική με την ψυχολόγο που κάνεις, άρα το έχετε συζητήσει και το έχετε ονοματίσει. Συμβουλευτική μπορεί να κάνεις και με κάποιον που δεν είναι ψυχολόγος, μπορεί να είναι κοινωνικός λειτουργός, μπορεί να είναι ένας εκπαιδευτικός που να κάνει το ρόλο της συμβουλευτικής. Η συμβουλευτική είναι κάτι πολύ διαφορετικό από την ψυχοθεραπεία. Όταν κάνουμε ψυχοθεραπεία, στόχος μας είναι να εντοπίσουμε το θέμα το ψυχολογικό, να το διερευνήσουμε διαμέσου της ψυχοθεραπευτικής σχέσης και να κάνουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε προς την επίλυση των θεμάτων. Και η συμβουλευτική, το λέει και η ετυμολογία της λέξης, σε ακούει ένας άνθρωπος ο οποίος σου παρέχει κάποιες συμβουλές. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς τι κάνετε με την ψυχολόγο σου. Θα έχεις παρατηρήσει ότι αποφεύγω να σχολιάζω το τι γίνεται στα γραφεία άλλων ψυχολόγων μόνο μέσα από τις περιγραφές που λαμβάνω από τα email που μου στέλνετε. Αρχικά γιατί ακούω μόνο τη μία πλευρά και δεν μπορώ να έχω μια αντικειμενική άποψη για το τι ακριβώς γίνεται και λέγεται μέσα στο γραφείο του ψυχολόγου ή μέσα στη ψυχοθεραπευτική συνεδρία ή τη συμβουλευτική συνεδρία. Και από την άλλη, επειδή δεν αρμόζει σε μένα να κριτικάρω τον οποιονδήποτε. Και ούτως ή άλλως μέσα από τα βίντεο εδώ πέρα δεν κάνουμε καν συμβουλευτική, απλώς κάποιες θεραπευτικές υποθέσεις λέμε, διατυπώνουμε και προσπαθούμε να εκπληρώσουμε αυτό που ονομάζουμε ψυχοεκπαίδευση. Δηλαδή να αποκτηθούν μέσα από την ακρόαση ή την παρακολούθηση του βίντεο κάποιες βασικές γνώσεις σε σχέση με την ψυχολογία, τις ανθρώπινες σχέσεις κτλ. Λοιπόν, κορίτσι μου, εγώ προτείνω στην ψυχολόγο σου να τα πεις όπως ακριβώς μου τα έγραψες για να δώσεις τη γυναίκα την ευκαιρία να σου απαντήσει, να της δώσεις την ευκαιρία να γνωρίζει ποια είναι τα αιτήματα σου και να υπάρχει διαφάνεια και πλήρης ειλικρίνεια μέσα στη σχέση μεταξύ ψυχολόγου και του ανθρώπου που πάει στο ψυχολόγο. Αυτό θεωρώ ότι είναι καλό να συμβαίνει σε όλων των ειδών της σχέσης και όσοι από εσάς μου γράφετε ζητώντας γνώμη για το τι γίνεται στις κατά μόνας συναντήσεις που έχετε με τους ψυχολόγους σας, είναι καλύτερα να το συζητήσετε μεταξύ σας, γιατί εσείς είσαστε και τα πρόσωπα τα οποία μετέχετε σε εκείνη τη σχέση, είτε τη συμβουλευτική είτε τη ψυχοθεραπευτική. Λοιπόν, γιατί σε ελκύουν εσένα οι τόσο μεγαλύτεροι άνδρες από εσένα, αν έχεις daddy issues, αν έχεις ψυχολογικά θέματα με τον πατέρα σου και αν είναι πρόβλημα. Από τη στιγμή που το θέτεις εσύ ως πρόβλημα, είναι πρόβλημα. Από τη στιγμή που γράφεις με τον τρόπο που γράφεις και ζητάς βοήθεια με τον τρόπο που ζητάς βοήθεια, δεν τίθεται ερώτημα αν είναι πρόβλημα για σένα αυτό. Αυτό που έχω παρατηρήσει μέσα από τα γραπτά σου είναι από τη μια το πρώιμο ενδιαφέρον για ερωτικές σχέσεις με άντρες κατά πολύ μεγαλύτερου σου, και σε μια ηλικία στην οποία ένα κορίτσι 15 ετών έχει τεράστια διαφορά στη ψυχοσυναισθηματική και τη σωματική ανάπτυξη από έναν άνδρα 25 ετών, δηλαδή σε μεγαλύτερη ηλικία, και η μία δεκαετία και οι δύο δεκαετίες δεν έχουν τόση διαφορά όσον στη φάση ζωής που βρίσκεται ένας άνθρωπος. Οπότε το να είσαι 15 και να ερωτεύεσαι έναν άνδρα 25 και έναν άνδρα 35 και έναν άνδρα 45 είναι εξαιρετικά διαφορετικό παρά να είσαι 35 και να ερωτεύεσαι έναν άνδρα 45, 55 και 65. Εγώ έχω τη γνώμη ότι ακόμη και σε μεγαλύτερες ηλικίες καλύτερα η διαφορά ηλικιακή να μην υπερβαίνει τα 15 χρόνια. Το έχουμε ξαναπεί αυτό, βέβαια είναι πολύ προσωπικό ζήτημα. Είναι ζήτημα που θα το αποφασίσει το κάθε πρόσωπο που βρίσκεται μέσα σε μία σχέση και το να δίνουμε γενικούς κανόνες δεν βοηθάει σε αυτό. Όμως σίγουρα το να είσαι ένα ανήλικο κορίτσι 15 ετών και 12 ετών και 13 ετών και 16 ετών και να ερωτεύεσαι έναν άνδρα 10, 20, 30 χρόνια μεγαλύτερο, εκεί υπάρχει ζήτημα. Και σαφώς οι μεγαλύτεροι άνδρες οι οποίοι προχώρησαν στη δημιουργία έστω και πλατωνικής ερωτικής σχέσης, έστω και πλατωνικής μεν ερωτικής σχέσης δε με ένα ανήλικο κορίτσι, σαφώς δεν λειτουργήσαν σοφά και δεν σεβάστηκαν το νεότερο κορίτσι, το οποίο έχει κάποια συναισθηματικά θέματα ή ψυχικά θέματα για να κάνει μια τέτοια επιλογή. Και είναι ξεκάθαρο ότι έχεις κάποια ψυχολογικά και συναισθηματικά θέματα, επειδή λες άλλο η εγκεφαλική έλξη και άλλο η ολοκλήρωση της ερωτικής πράξης. Το γεγονός ότι και εσύ ίδια γράφεις και αναφέρεις πως όταν σε αυτές τις ερωτικές σχέσεις πήγαινε να ολοκληρωθεί σωματικά η ερωτική πράξη, ότι δυσκολευόσουνα, αυτό δείχνει ακριβώς και καθαρά ότι ήταν ψυχολογικός ο λόγος για τον οποίο ήσουν πεπισμένοι ότι ήσουν ερωτευμένοι με τους ανθρώπους αυτούς. Σίγουρα είναι ανησυχητικό. Είναι πολύ ανησυχητικό ένα νεαρό κορίτσι να ψάχνει τον έρωτα σε τόσο μεγαλύτερους άνδρες. Δεν μπορώ να γνωρίζω, ούτε μπορώ να σου δώσω μια διάγνωση γιατί σου συμβαίνει αυτό. Αυτό που περιγράφεις ότι οι γονείς σου χώρισαν όταν ήσουν 3 ετών και στην ουσία, όπως λες, σε μεγάλωσε η γιαγιά, την οποία γιαγιά περιγράφεις ως άκρως παρεμβατική και συντηρητική, αυτό σίγουρα έχει παίξει ρόλο. Σίγουρα έχει παίξει ρόλο. Τώρα, το θέμα είναι να βρεις τις δικές σου, σταθερές μέσα σου για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις αυτή την ανάγκη εκδραμάτισης που έχεις. Είναι ξεκάθαρο ότι έχεις μια ανάγκη να εκδραματίσεις σαφώς τον πόνο που βιώνεις για την έλλειψη πατρικού προτύπου στη ζωή σου. Το γεγονός ότι it manifests, ότι παρουσιάζεται μέσα από τα ψευδεπίγραφα ερωτικά συναισθήματα που βιώνεις για μεγαλύτερους άντρες, αυτό δείχνει ότι στην πραγματικότητα, στη ζωή σου, δεν κάνεις κάτι για να γεμίσεις αυτό το κενό. Υπάρχει αυτό το κενό της παρουσίας του πατρικού και του μητρικού ίσως προτύπου. Υπάρχει αυτό το κενό. Δεν γίνεται κάτι για να καλυφθεί αυτό το κενό ή για να θεραπευτεί το τραύμα της απόρριψης από τους γονείς σου, γιατί υποθέτω ότι βιώνεις και έχεις βιώσει και απόρριψη και από τη μητέρα, όχι μόνο από τον πατέρα, επειδή λες ότι μετά το χωρισμό των γονέων σε μεγάλεσε η γιαγιά, η οποία ήταν παρεμβατική και πολύ συντηρητική. Εκεί πέρα δημιουργήθηκαν θέματα, τα οποία, ξαναλέω, δεν μπορούμε να τα ανοίξουμε στην συζήτηση εδώ σε ένα ψυχοεκπαιδευτικό βίντεο. Αυτό που έχει σημασία να τονιστεί και για σένα αλλά και για τον κόσμο που παρακολουθεί το βίντεο είναι ότι αν έχουμε ένα νεαρό παιδί το οποίο βγάζει προς τα έξω ένα ανήλικο παιδί και ένα παιδί που ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η εγκεφαλική του ανάπτυξη, γιατί ακόμη και στα 20 που είσαι τώρα βρίσκεσαι ηλικιακά στην εφηβεία, μπορεί νομικά να είσαι ενήλικη, συναισθηματικά όμως, ψυχοσυναισθηματικά βρίσκεσαι ακόμη στην εφηβεία. Όταν έχουμε ένα ανήλικο παιδί, ένα έφηβο παιδί, το οποίο νομίζει ότι είναι ερωτευμένο με μεγαλύτερους ανθρώπους, με κατά πολύ μεγαλύτερους ανθρώπους, που να τον περνάνε γενιές, όχι γενιά, γενιές, εκεί πέρα οι μεγαλύτεροι οφείλουμε να σεβαστούμε αυτό το παιδί, να σεβαστούμε τη ψυχική και συναισθηματική του ευαλωτότητα και να μην εκμεταλλευτούμε τα συναισθήματα που νομίζει ότι νιώθει για μας. Τα συναισθήματα που νιώθει για μας, τα οποία βαφτίζει για ερωτικά ή πιστεύει πως είναι ερωτικά. Οφείλουμε ως κοινωνία να προστατεύσουμε τα νεότερα μέλη μας από τις κακοτοπιές. Και μια κακοτοπιά είναι ένας μεγαλύτερος άνθρωπος να εκμεταλλευτεί την αδυναμία που του δείχνει ένα νεότερο παιδί. Είναι θέμα ηθικής, είναι θέμα σοβαρότητας και είναι θέμα σεβασμού του οποιοδήποτε άλλου ανθρώπου. Έχουμε μέσα μας έναν πρωτόγονο εαυτό όλοι, και άνδρες και γυναίκες, και μικροί και μεγάλοι. Και όσοι είμαστε μεγαλύτεροι και όσοι είμαστε πιο καλλιεργημένοι και πιο πνευματικοί άνθρωποι, αλλά και αυτοί που δεν είναι καλλιεργημένοι και πνευματικοί άνθρωποι, αλλά συμμετέχουν ως μέλη μιας ευνομούμενης κοινωνίας, οφείλουμε να σεβόμαστε τα νεότερα μέλη της κοινωνίας μας πάρα πολύ και όλους τους ανθρώπους στην κοινωνία μας πάρα πολύ. Οφείλουμε να σεβόμαστε τους άλλους και να μην βάζουμε τις ερωτικές μας επιθυμίες ή τις σεξουαλικές μας επιθυμίες πάνω από το σεβασμό και την προστασία των ψυχών των άλλων ανθρώπων. Αν ένας άνθρωπος πολύ νεότερος από εμάς μας πλησιάζει και μας φλερτάρει, ακόμη και αν μας φλερτάρει, αν εμείς καταλάβουμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι κατά πολύ νεότερός μας και έχει κάποιο θέμα συναισθηματικό και ψυχικό για να νομίζει ότι είναι ερωτευμένος, ότι είναι ερωτευμένη μαζί μας, οφείλουμε να αρνηθούμε τη δημιουργία ερωτικής σχέσης και να παραπέμψουμε το άτομο αυτό να ζητήσει άμεσα ψυχοθεραπεία. Να μην το πάρουμε πάνω μας, δηλαδή να φουσκώσουμε σαν παγόνια, σαν Γιάννη και να λέμε πω περνάει πολύ η μπογιά μου, με έχει ερωτευτεί ένα πρόσωπο 30 χρόνια νεότερο, περνάει η μπογιά μου, με έχει ερωτευτεί ένα πρόσωπο 20 χρόνια νεότερο, Περνάει η εμπογιά μου, με ρωτεύτηκε ένας πολύ μικρός, με ρωτεύτηκε μια πολύ μικρή. Θλίψη πρέπει να νιώθουμε σε τέτοιες περιπτώσεις, θλίψη, γιατί αυτό το νεότερο πρόσωπο το οποίο νομίζει ότι είναι ερωτευμένο με ένα πρόσωπο θα μπορούσε να ήταν πατέρας του, μητέρα του, γιαγιά του, παππούς του, έχει θέματα. Έχει θέματα τα οποία καλά κάνει, να είναι πολύ καλό για αυτό το πρόσωπο να τα επιλύσει αυτά τα θέματα και να τα επιλύσει διαμέσου της ψυχοθεραπείας σε έναν ψυχολόγο που να είναι εξειδικευμένος και να διαχειρίζεται τέτοια θέματα ερωτικών σχέσεων και θέματα που έχουν να κάνουν με τους τρόπους με τους οποίους συνδέονται ερωτικά οι άνθρωποι αναλόγως της διαπαιδαγώγησης που έχουν δεχθεί και αναλόγως του πώς έχουν μεγαλώσει. Αν δηλαδή κάποια παιδιά έχουν μεγαλώσει με ασφαλή δεσμό, με απορριπτικό δεσμό, με αχώδη δεσμό, με αποφευκτικό δεσμό. Ίσως σε κάποιο άλλο βίντεο θεωρητικό να μιλήσουμε για τους τύπους δεσμού και πώς αυτοί επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο συνδεόμαστε ως ενήλικες στην ερωτική μας ζωή. Αγάπη μου, συζήτησε με την ψυχολόγο σου ανοιχτά όλα αυτά τα θέματα όπως τα έχεις γράψει σε μένα. Χαίρομαι για σένα που τόσο νωρίς, τώρα είσαι 20 ετών και λες ότι είχε 1,5 χρόνο που κάνεις ψυχοθεραπεία, τόσο νωρίς έχεις αντιληφθεί ότι κάτι πάει χει μαζί σου και προσπαθείς να το επιλύσεις και θα τα καταφέρεις να το επιλύσεις, επειδή ακριβώς το προσπαθείς και έχεις αυτογνωσία. Καλά σου λέει η ψυχολόγος σου να μην νιώθεις ενοχές για τις επιλογές που έχεις κάνει, γιατί δεν τις έκανες επειδή είσαι ένας άνθρωπος που δεν είσαι καλός άνθρωπος, τις έκανες επειδή έχεις μέσα σου θέματα τα οποία τώρα επιδιώκεις να τα επιλύσεις με την καλύτερη οδό που είναι η ψυχοθεραπεία. Και καλή δύναμη, μείνε πιστή στον εαυτό σου και πιστή στον αγώνα σου για να καταφέρεις να ενδυναμωθείς μέσα σου και να μπορέσεις να ερωτευτείς πραγματικά, με έναν πραγματικό έρωτα και όχι με ένα ψευδεπίγραφο έρωτα. Και σου το εύχομαι και είμαι σίγουρη πως θα το επιτύχεις. Έχεις την αγάπη μου.